Όλα αυτά θα συζητήσουμε τώρα με τον δόκτορα τουρκικών σπουδών Νίκο Μούδουρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τι αναμένεται να φέρει η επόμενη μέρα αυτών των εκλογών? Φαίνεται ότι ο Ερντογάν είναι το φαβορί. Εσωτερικά θα επιχειρήσει να επανακτήσει και πάλι τον απόλυτο έλεγχο? Εσωτερικά θα παρακολουθήσουμε την επόμενη μέρα μια Τουρκία της οποίας η κοινωνία είναι ιδιαίτερα μπολωμένη. Φαίνεται ότι έναν από τα βασικά του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή, αλλά και του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, είναι το ότι πολιτικά τουλάχιστον διχάζουν την Τουρκία, με αποτέλεσμα να παίρνουν τουλάχιστον την πλειοψηφία ως υποστήριξη. Και μέσα από αυτόν τον πολιτικό, μέσα από αυτήν την πολιτική πραγματικότητα, ο μελλοντικός πρόεδρος, ο 12ος πρόεδρος της Τουρκίας, ίσως προχωρήσει σε πολύ γρήγορες κινήσεις αναφορικά με τις συνταγματικές αλλαγές, καταρχήν ούτως ώστε να σπρώξει την Τουρκία ακόμη περισσότερο προς μια πολιτιακή αλλαγή, προς την υιοθέτηση του προεδρικού συστήματος. Αλλά συνδυασμένο με αυτό θα δούμε και πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά το διάλογο που γίνεται για το κουρδικό πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συνδέεται με δύο πολύ βασικά στοιχεία της εσωτερικής αναδιάταξης της Τουρκίας. Ένα από τη μια πλευρά είναι συνδεδεμένο με το Σύνταγμα, με το ποιες δηλαδή ρυθμίσεις θα κάνει για τις κουρδικές περιοχές μέσα από το Σύνταγμα, αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά είναι απόλυτα συνδεδεμένο με όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, τα τραγικά στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θα επιδιώξει να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο που θέλει να παρουσιάζει ως ο ρυθμιστής της περιοχής? Σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις και το περιεχόμενο που θέλει ο ίδιος να δώσει στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, είτε εκλεγεί από τον πρώτο γύρο, είτε εκλεγεί από τον δεύτερο γύρο, φαίνεται ότι προσανατολίζεται περισσότερο προς έναν πρόεδρο ο οποίος θα έχει τον πρώτο λόγο στην εξωτερική πολιτική. Και μιας εξωτερικής πολιτικής όμως που θα διακρίνεται από την προσπάθεια η Τουρκία να καταστεί τελικά όχι μόνο μια περιφερειακή δύναμη, αλλά μια αξιόπιστη εντός ή εκτός εισαγωγικών εκπρόσωπος του μουσουλμανικού κόσμου σε διεθνές επίπεδο. Εξού και θα παρακολουθήσουμε έντονα το επόμενο χρονικό διάστημα μια άλλου είδους κριτική που θα αναπτύσσει η Τουρκία σταδιακά τόσο προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όσο και σε άλλες διεθνείς οργανώσεις στις οποίες λαμβάνει μέρος. Μάλιστα. Υπάρχει και το κλασικό το ερώτημα σε σχέση με το Κυπριακό. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι κάθε φορά που υπάρχει μια εκλογική αναμέτρηση στην Τουρκία είναι ένα χρονικό ορόσημο. Τα γεγονότα το διαψεύδουν, διότι η Τουρκία πάντα την ίδια στάση τηρεί στο Κυπριακό. Τι λέτε? Νομίζω ότι δεν θα πρέπει τουλάχιστον να αποτελέσει έκπληξη έναν αναβαθμισμένο ενδιαφέρον της Τουρκίας, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των θέσεων της γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Όμως νομίζω ότι το διαφοροποιό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση είναι δύο νέοι σημαντικοί άξονες που μπαίνουν πλέον, που θα πρέπει να μπουν στην προσοχή μας. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι το Κυπριακό πρόβλημα για το ίδιο το κυβερνών κόμμα και για τον Πρωθυπουργό έπαψε να θεωρείται ως ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί για την ευρωπαϊκή προκλήση της χώρας. Θα πρέπει να διευθετηθεί το Κυπριακό πρόβλημα, αλλά για άλλους λόγους, ίσως για αύξηση της περιφερειακής επιρροής της Τουρκίας. Ήδη ο στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μετατεθεί για το 2023. Το δεύτερο που θα πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το γεγονός ότι και στα κατεχόμενα ξεκινά μια παρόμοια εκστρατεία, μέρος της οποίας οπωσδήποτε θα είναι το Κυπριακό πρόβλημα. Έχουμε τις εκλογές των νέων τουρκοκυπριών ηγέτων. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μούδουρε.